Η πολιτεία άργησε και έχει ευθύνε. Μετά από 53 ολόκληρα χρόνια, θα παραδοθούν στου συγγενεί σα σωστά ω τάτων πεσών τη ακτιορούφα έθων. Θα τελεστεί τρισάγιο μια αφορμή την άξιο εργασιών για την εκταφή λιψάνων από χώρο στο κημητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη. Έξι λαδίτε πεσόντε και ένα Κύπριο. Ο Επίτροπο Προεδρία βεβαίωσε την είδηση που μετέδωσε το ΣΥΓΜΑ πρόσφατα για λαθασμένε διαδικασίε. Να μην ξεχνούμε ότι έγιναν απανοτά λάθη και παραλήψει Όσον αφορά και αυτήν την ταφή, λαθασμένα ώστε τα έχουν δοθεί στους συγγενείς εδώ και χρόνια ε, και αντιλαμβάνεστε ότι το δράμα των συγγενών συνεχίζεται ε, εδώ και 53 χρόνια. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου για τον Μαραθώνιο Αγάπης Αγνωμένων, είπε ότι μετά από αυτήν την εκταφή θα ακολουθήσει μια άλλη δύσκολη αυτή στο νοσοκομείο Αθαλάσσας. Το μέλο τη ελληνοκυπριακή πλευρά στη Διαρευνητική Επιτροπή των Αγνοωμένων, Νέστορα Νέστορο, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι παρά τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, όπω σημείωσε, τελικά θα δοθούν συγκεκριμένε απαντήσει στου συγγενεί των αγνωμένων. Ο πρόσωπο Παγκύπρα Οργάνωση Συγγενών των Εχμαλώτων και Αγνοωμένων, Νίκο Σεργίδη, απίφθινε έκκληση όσοι γνωρίζουν ή κατέχουν στοιχεία για αγνοούμενου να τα δώσουν χωρί άλλη καθυστέρηση στην ιδέα, η οποία πρέπει από την πλευρά τη να επαναορίσει τον τρόπο λειτουργία τη ώστε το διερευνητικό έργο να προχωρήσει με πιο γρήγορου ρυθμού.